Boden. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το γραφείο προσωπικού παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Έχετε κάποιο θέμα με το κινητό που χτυπάτε το μηχάνημα? Όχι, χτυπάω κανονικά. Γιατί έχω τώρα 3 φορές μέσα στο μήνα και μία 21 το μήνα πάλι χτες. Χτύπησε μόνο στην έξοδο, χτύπησε το πρωί. Όχι, χτύπησα και στην είσοδο, 2 φορές. Εγώ τώρα, εγώ χτυπούσα, χθες χτυπούσα στο θηροδρόμιο που λέει out και out. Απλώς μου είπαν ότι το δεξί out είναι in, μου είχε πει. Χτυπήσατε κάτω, Ναι. Θέλει να χτυπάω μόνο πάνω. Φαίνεται μόνο το out στις 3 και 7. Α, ναι. Το πρωί χτυπήσατε πάλι out. Όχι, χτύπησα κάτω, αλλά μου βγάζει και δεξί και αριστερά μου βγάζει out. Αλλά μου είχαν πει το δεξί που λέει out είναι in. Α, δεν ξέρω αν δουλεύει η αλήθεια να σας πω. Α, γι' αυτό... Ναι, τώρα είναι κόμπος να κάνετε εκεί στο... Όχι, εντάξει, θα χτυπάω πάνω στο... Θα χτυπάω πάνω στο τέτοιο, στο... Στην μπάρα κανονικά, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Απλώς επειδή είμαστε τώρα... Επειδή είμαστε οδηγοί και καμιά φορά αργούμε ξαπάμε πάνω, μπορεί να πάμε και 5 και 10. Τώρα κοβούνε την ώρα, ξέρω, άμα χτυπήσουμε 5-10 λεπτά μειώνεις πιο αργά. Όχι, για 5-10 λεπτά δεν υπάρχει πρόβλημα. Okay, εντάξει. Είναι καλύτερο δηλαδή να με τα 5-10 λεπτά παρά να μην υπάρχει καθόλου χτύπημα, γιατί όταν δεν υπάρχει καθόλου okay. Είναι ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται. Εντάξει, okay, με χτυπάμε. Θα θυμάται μετά από 2-3 εβδομάδες, αν έχει πρόβλημα το ρολόι. Ναι, ναι, ναι. Αν έχει τη δυνατότητα να χτυπάτε σε κάποιο άλλο ρολόι αφού έχει πρόβλημα το άλλο. Εντάξει, θα χτυπάω και πάνω που, είναι, και που λέει in και out, okay. Δεν υπάρχει θέμα. Εγώ τώρα θα τα φτιάξω αυτά. Okay. Εντάξει. Απλά δείτε το. Ναι, ναι, θα το κοιτάξω, θα το κοιτάξω. Okay. Okay. Ευχαριστώ. Yeah.
Thank you.